Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας ή 20 Μαρτίου με την 7η υγειονομική περιφέρεια στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης για την εκπαίδευση των παιδιών και οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαρτίου 9 το πρωί με 4 το απόγευμα να πραγματοποιήσει όλα τα οδοντιατρικά ιατρία των νοσοκομείων της Κρήτης προληπτικό έλεγχο και φθορίωση σε παιδιά με αναπηρία νοητική στέρηση, αυτισμό κλπ. Επίσης την Κυριακή 20 Μαρτίου στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Ηράκλειο, στο χώρο της κινητής μονάδας αιμοδοσίας, από τις 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, θα γίνεται φθορίωση σε παιδιά γενικού πληθυσμού ηλικίας 4 έως 14 ετών από ειδικευμένους οδοντίατρους του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, όπως επίσης και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Τη Δευτέρα βγαίνει έξω, νομίζω, και η κινητή μονάδα οδοντιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης. Για να πάω στον ενταλμένο σύμβουλο υπεύθυνο για τις μονάδες, τις κινητές μονάδες υγείας, μαστογράφος οδοντιατρική κινητή μονάδα, τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Δόξα να έχει ο Θεός. Όλα καλά. Βγαίνετε έξω? Ναι, επιτέλους. Περάσαμε λίγο τώρα, 2 χρόνια είμαστε στην καραντίνα. Τώρα ξεκινάμε, εντελώς συγκυριακά είναι βέβαια το Δευτέρα που τυχαίνει να είναι με τη μέρα της σωματικής υγείας την Κυριακή. Πραγματικά εντελώς συγκυριακά. Γιατί σας έχω πει και άλλη φορά από το ραδιόφωνο, από τον 984, ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν οι παγκόσμιες ημέρες. Μας ενδιαφέρουν ως να το υπενθυμίσουμε. Αλλά είναι φωτοβολίδες στον αέρα. Θέλουμε να είμαστε σταθεροί και κάθε μέρα δίπλα, ας πούμε στην περίπτωση αυτή, στα παιδιά, για να κάνουμε κάθε μέρα, όλο τον χρόνο, όσο διαρκεί η σχολική χρονιά, να κάνουμε έλεγχο, πρόληψη και φθορίωση στα παιδιά. Είχαμε τα προβλήματα με τον COVID, τα ξέρετε, παγκόσμιο γεγονός ήταν. Από Δευτέρα ξεκινάμε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τα 3 πρώτα σχολεία, 17ο, 18ο, 19ο. Μετά Πέμπτη Παρασκευή. Στην πόλη του Ηρακλείου δηλαδή, από εδώ ξεκινάμε. Ναι, θα ξεκινήσουμε από την πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Ξέρετε, η μονάδα λειτουργεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κρήτης. Ξεκινάμε ναι, το τώρα ξέρω. Λίγο αυτές τις μέρες. Και εκτός Κρήτης. Και εκτός Κρήτης, σωστά. Σωστά με διορθώνετε. Και εκτός Κρήτης. Και λειτουργεί πάντα με κανόνες ασφαλείας και θέλω να το πω τώρα στο ραδιόφωνο γιατί μας ακούνε οι γονείς. Ξέρετε, η αρχή λειτουργίας της μονάδας είναι πολύ αυστηρή. Τα παιδιά, το προσωπικό πρέπει να πω ότι είναι εμβολιασμένο, καλυμμένο με 3 δόσεις όλοι. Οι κανόνες ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηροί. Ο οδοντίατρος που έχουμε είναι πάρα πολύ αυστηρός και τυπικός. Το λέω να το ακούν οι γονείς γιατί χρειαζόμαστε τη συνένεσή τους για να εξετάσουμε τα παιδιά. Θα λάβουν μια επιστολή σε όποια σχολεία μας υποδεικνύονται είτε από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε από εμάς, από τη Διεύθυνση Υγείας. Θα λάβει μια επιστολή ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος θα την προωθήσει στους γονείς και θα επισυνάπτεται και μια υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας ή ο κηδεμόνας συνενεί στο να εξεταστεί το παιδί και να γίνει φθορίωση. Υπάρχουν 2 κουτάκια τα οποία θα κάνει ένα τικ, τι θέλει από τα 2 ή και τα 2. Δεν κρατάμε προσωπικά δεδομένα, δεν μας ενδιαφέρει το ονοματεπώνυμο. Τα αποτελέσματα τα γράφουμε στο βιβλιάριο. Καταρχήν τους γίνεται ένα δίκη, να το πω έτσι, μάθημα, σαν παιχνίδι είναι, που ενημερώνονται τα παιδιά για τη σωματική υγεία. Τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού, με βάση τους επιστήμονες, είναι η ενδεικνυόμενη ηλικία, γιατί είναι τόσο νωρίς ώστε να προλάβουμε οτιδήποτε και τόσο όριμο ώστε να καταλάβουν τι τους λέει ο διατρός. Άρα η παρέμβαση γίνεται στοχευμένα. Λοιπόν, μετά την... Αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια μιλούσατε έντονα για έντονα προβλήματα και για πολλά προβλήματα με τη ριδόνα, ναι. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Ήμασταν λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Λέω λοιπόν για τους γονείς, γιατί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Σωστά. Και καλά κάνετε, κύριε Πιτσούλη, και τα λέτε, γιατί σας ακούνε νέοι γονείς, απευθύνεστε σε μικρά παιδιά, ότι είχαν ξεχάσει ή δεν ήξεραν ότι υπήρχε, διότι 2 χρόνια είναι μεγάλος χρόνος. Έτσι, ακριβώς, είναι μεγάλος χρόνος. Καλά κάνετε είναι και τους λέτε. Χαμένος χρόνος, δυστυχώς. Χαμένος χρόνος δυστυχώς, ας πούμε ότι βγήκαμε, ότι το περάσαμε. Αλλά τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας, ξεκινάμε τη Δευτέρα, τα ξεχνάμε όλα τα άλλα. Πάμε ναι, μπροστά, σωστά. Δυναμικά λοιπόν. Σωστά. Γίνεται λοιπόν ενημέρωση στα παιδιά, υπάρχουν κάτι ωραία προπλάσματα
μεγάλα στα οποία δείχνουμε ακριβώς πώς γίνεται το βούρτισμα, πού γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε, πόση ώρα κρατάει, τι είναι το νήμα, όλα αυτά, έτσι με ένα ωραίο παιδικό τρόπο. Στη συνέχεια μπαίνει ένα-ένα το παιδί και εξετάζεται από τον οδοντίατρο. Καταγράφονται τα θέματα του, αν έχει. Παίρνει και ένα φυλαδιάκι ενημερωτικό σε παιδική γλώσσα και με παιδικές εικόνες. Και γίνεται και εφθορίωση. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται με μίας χρήσης υλικά. Το κάνουμε, μπορεί να κοστίζει, αλλά δεν πειράζει. Είναι για λόγους ασφαλείας και για λόγους παιδευτικούς. Για να αποφύγουμε δηλαδή τους κλιβανισμούς, δίνουμε μίας χρήσης υλικά, τα οποία τα παιδιά τα παίρνουν. Δηλαδή τον αναδευτήρα, το καθρεπτάκι, για να εξοικειωθεί το παιδί λίγο και με τον οδοντίατρο και να φύγει αυτό το στεγανό, το ταμπού, ότι όχι, θα πάω τώρα να σου κάνω την βελόνα, θα σε δει ο γιατρός. Ξέρετε, που φοβίζανε παλιά οι παππούδες. Τα ξέρετε αυτά. Ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το κόστος όλου αυτό το budget και από πού καλύπτεται? Καλύπτεται από τους ίδιους πόρους της περιφέρειας Κρήτης. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο να σας πω, δεν έχει όμως καμία σημασία. Το αποτέλεσμα είναι πολύ, πολύ πολλά. Στην υγεία δεν υπάρχει κόστος. Δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερο. Πιστέψτε με, σημασία έχει να γίνει. Το κακό είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε όλα τα σχολεία. Το καλό είναι ότι πάμε σε όλους τους νομούς και υπάρχει πάντα μια ισορροπία πόλης και επαρχίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλαδή θα ξεκινήσει η μονάδα τη Δευτέρα και θα σταματήσει 18 του Ιούνιου. Και θα ξαναξεκινήσει φέτος πια 15 του Σεπτέμβρη, ας πούμε, και θα τελειώσει όταν τελειώσει η σχολική χρονιά. Ωραία. Για τους γονείς που σας ακούνε αυτή την ώρα και θέλουν να έχουν πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για να ξέρουν και να το κανονίσουν, γιατί φαντάζομαι και ραντεβού πρέπει να κλείνονται ή όχι. Όχι. Χωρίς ραντεβού. Απλά ότι θα πηγαίνετε σε κάποια σχολεία. Υπάρχει ο προγραμματισμός με τα σχολεία. Επίσης, λοιπόν, το σχολείο, ας πούμε, τη Δευτέρα ή πότε είναι, στις 23 του μήνα, ας πούμε, πάει στο 19ο. Οι γονείς έχουν ενημερωθεί ήδη 4 μέρες τώρα. Θα υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση και μία ώρα στη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά θα κάνουν αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε προγραμματισμός ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλά να το γνωρίζουν και να συνεννούν και τα άλλα να μας έχουν εμπιστοσύνη για αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε πολλά χρόνια. Σε αυτό έχουμε και την βοήθεια όλων των οδοντιατρικών συλλόγων της Κρήτης, να ξέρετε. Είναι αρρωγοί σε αυτό και υποστηρικτές και της Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων Ελλάδος. Και τώρα θέλω να σας πω και κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν είναι ευχάριστα νέα για το μαστογράφο, θα το δεχτώ. Θα είναι για την οδοντιατρική και αυτό. Και επειδή έχετε ήδη εσείς υπάρξει συγγραφέας σε παραμύθι ή παραμύθια, για να αλλάξουμε λίγο και το ύφος της μονάδας και για να μην είναι πια ένα τυπικό ή κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης, ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι, είμαστε στο τελικό στάδιο, που έτσι παραβολικά θα το δώσουμε στα παιδιά, θα το έχουν λίγες μέρες πριν έρθει η μονάδα, θα το διαβάσουν, έχει και ερωτήσεις, απαντήσεις, είναι με ζωάκια, δεν θα σας πω τον τίτλο γιατί δεν τον έχουμε και έτοιμο. Η μονάδα θα ντυθεί σε αυτά τα χρώματα και σε αυτό το ζωάκι, ας πούμε, και δεν θα είναι πια η οδοντιατρική μονάδα, θα έρχεται ο τάδε να μας επισκεφθεί. Ξέρετε, έτσι θα υπάρχει μια ωραία διάδραση. Πάρα πολύ ωραίο. Το σκοπεύουμε, κυρία Δελτιεράκη, να το κάνουμε και θεατρικό έργο που θα παίζουν παιδιά από την καινούργια σχολή. Πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω κάτι, κύριε Πιτσούλη, είναι πόνος πάντως από την άλλη. Όταν βλέπεις και καλά κάνετε και πάτε στην έκδοση ενός παραμυθιού, με καλά είπατε και το θυμηθήκατε, σας ευχαριστώ ότι έχω γράψει δύο παραμύθια και κυκλοφορούν. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι πόνος όταν βλέπεις ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει φάει τη δόξα και ένα μεγάλο μερίδιο από αυτή τη μυρωδιά του χαρτιού και του βιβλίου που ξεφυλίζεις. Για μας τους παλιότερους, έτσι, γιατί για τους νέους είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Κύριε Πιτσούλη, δώστε μου τελευταία απάντηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας καλημερίσω. Με το μαστογράφο, κινητή μονάδα μαστογράφου. Τι στην ευχή, για να μην το πω διαφορετικά, γίνεται? Τι να το πείτε, πώς να το πείτε. Βρείτε με ένα τεχνολόγο να πλαισιώσει το μαστογράφο. Δεν μπορούμε να βρούμε τεχνολόγο. Κάνουμε, ξανακάνουμε προκηρύξεις. Δεν υπάρχουν τεχνολόγοι. Δεν υπάρχουν τεχνολόγοι. Βοηθεί ακτινολόγου που να έρθουν. Με σύμβαση έργου υπάρχει προκήρυξη. Ξαναβγαίνει την άλλη εβδομάδα. Το λέω να το πείτε σε όλους τους τόνους. Είναι κρίμα η μονάδα να στέκει στην Αλικαρνασσό. Είναι κρίμα. Και όταν μου κάνετε πλάκα τώρα. Θέλοντες, ότι... Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούμε να τους έχουμε
να τους πιέζουμε γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι μου κάνετε πλάκα, λύση, κύριε Πιτσούλη. Γιατί έρχονται, έρχεται τώρα μια φουρνιά 40 νέων παιδιών που θα τελειώσουν σε λίγους μήνες και στην Κρήτη για το Ηράκλειο μιλάμε, οπότε θα έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά είναι κρίμα. Ακριβώς είναι κρίμα. Όταν ξέρουμε πόσο βοηθάει τις γυναίκες, όταν ξέρουμε τι σημαίνει πρόληψη, έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες, όταν ξέρουμε ότι πάει σε κάθε περιοχή της Κρήτης, όταν ξέρουμε ότι ο μαστογράφος ταξιδεύει και εκτός Κρήτης γιατί το ζητούν και εκτός Κρήτης, στα νησιά κυρίως να βοηθάει τις γυναίκες. Με πήραν από τη Γάβδο. Πότε θα έρθετε εδώ? Θα βρούμε εκεί, θα βρούμε ένα εθελοντή, αλλά δεν είναι η τακτική του βάση. Λειτουργεί ο μαστογράφος έτσι σποραδικά, αλλά εμείς το θέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, 15 με 20 γυναίκες κάνουν μαστογραφία. Μάλιστα. Αυτό θέλουν. Μάλιστα. Θα τη βρούμε όμως την ίδια. Με σύμβαση έργου, όπως λέτε. Με σύμβαση έργου. Και το ποσό είναι σεβαστότατο. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα, θα το δείτε στην προκήρυξη. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό που λέτε είναι σημαντικό, δηλαδή ότι είναι μια μόνιμη θέση, ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Μακάρι. Πότε υπολογίζετε όταν λέτε νέα φουρνιά? Το Μάιο μου είπανε. Το Μάιο τώρα. Ναι. Λοιπόν, για να δω. Πραγματικά να πάει όλο καλά. Πραγματικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που δίνετε για θέματα πρόληψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει. Ναι, εννοείται. Έτσι. Μας το έχετε μάθει. Κανόνας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιτσούλη. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.